Τη σύμπηξη κοινού μετόπου στο Κυπριακό και την οικονομία αποφάσισαν ΔΙΚΟ και ΕΔΕΚ κατόπιν συνάντησης αντιπροσωπιών των δύο κομμάτων στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Κοινή θέση των δύο κομμάτων του κέντρου είναι ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ κρύβονται πίσω από επικοδομητικές ασάφειες σε ό,τι αφορά την κυριαρχία του κράτους μας. Έχουν αποδεχθεί επικίνδυνες υπαναχωρήσεις και διατυπώσεις που θέτουν σε αμφιβολία τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει η φρασιολογία μας, οι ενέργειες και οι πράξεις μας ως ελληνοκυπριακής πλευράς και ως πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να συνάδουν με τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης που επιθυμούμε. Τα δύο κόμματα συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο και για ζητήματα που αφορούν ευρύτερα στην οικονομία και την κοινωνία, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, το ΓΕΣΥ και η πώληση πακέτων ενυπόθηκων δανείων σε ξένα επενδυτικά ταμεία. Χρειάζονται άμεσα μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάτι το οποίο δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Μέσα από τη δική μας συνεργασία να προστατεύσουμε την κοινωνία και να την απεγκλωβίσουμε από τα αδιέξοδα στα οποία οδηγεί ο δικομματισμός ΑΚΕΛ-ΔΙΣΗ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Μάριος Ματσάκης με επιστολή του στον Νικόλα Παπαδόπουλο ανακοινώνει την απόφασή του να επιστρέψει στις τάξεις του κόμματος στη βάση της απόφασης που λήφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από την Κεντρική Επιτροπή του ΔΙΚΟ.